αν συζητούσα ένα μίνι βιογραφικό με τους πιο σημαντικούς σταθμούς της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής σου διαδρομής, ποιους θα έβαζες μέσα? Θα έβαζα σίγουρα το μάτς με τα Blazon που έκρινε την άνοδό μας στο Β' τοπικό. Θα έβαζα σίγουρα το μάτς της Καστοριάς που για πρώτη φορά περάσαμε σε τελική διοργάνωση στους 8. Και θα έβαζα σίγουρα και το μάτς, το ντεμπούτο μου στο Β' τοπικό φέτος στο ανδρικό τμήμα με το Λιτόχωρο, από όλο Λιτόχωρο. Ιωάννη, ποια είναι η εμπειρία, τι έχεις αποκομίσει θετικά και αρνητικά από την παρουσία σου στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της Ευσπηρίας με την ομάδα της Κατερίνης Ευσή? Εντάξει, υπήρχαν πολλές καλές στιγμές, υπήρχαν όμως και κακές. Φυσικά έχω αποκομίσει όλες πόσο ομάδα ήμασταν όλο αυτό τον καιρό και πόσο πιστέψαμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε στους εσωτερικούς μας στόχους. Εντάξει, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές στο πρωτάθλημα, υπήρχαν ήττες. Καταφέραμε, τις ξεπεράσαμε, φτάσαμε στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα να πετύχουμε το στόχο μας. Το γεγονός ότι αγωνίζεσαι σε ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που υπάρχει μεγάλο εύρος διαφοράς ηλικιών, αυξάνει το βαθμό δυσκολίας ή είναι κάτι που δίνει και ένα επιπρόσθετο κίνητρο και μια μεγαλύτερη εμπειρία για τα επόμενα χρόνια? Φυσικά αυξάνει τη δυσκολία. Εννοείται ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί 15-16 χρόνια να παίζει σε αυτό το πρωτάθλημα με αυτούς τους παίκτες. Παρ' όλα αυτά, μας δίνει όλους πολλές εμπειρίες μέσα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θέλουμε να συνεχίσουμε και να πετύχει ο καθένας προσωπικούς στόχους. Είναι προσωπικός σου στόχος να πετύχεις επαγγελματικά, να παίξεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε μια ομάδα υψηλότερου επίπεδου? Ναι, θέλω πολύ. Προσπαθώ καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από όλα αυτά που μου δείχνουν οι προπονητές και μου μαθαίνουν. Είναι το όνειρό μου. Αν μπορούσες να επιλέξεις, θα ήθελες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό? Δεν με πειράζει. Έχεις κάποια αγαπημένη ομάδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και κάποιο πρότυπο ποδοσφαιριστή? Μ' αρέσει πολύ ο Κουρτουά. Αν και δεν είμαι Real Madrid, είμαι Barcelona, αλλά τον εκτιμάω πολύ. Είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και θα ήθελα να γίνω σε αυτόν. Κάποια ομάδα? Από Ελλάδα είμαι Ολυμπιακός. Εντάξει, μου αρέσει πολύ να βλέπω, να παρακολουθώ. Δεν φανατιζόμαστε όμως, είμαστε φιλάθλοι. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός σύγχρονου τερματοφύλακα? Σίγουρα να είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, να καθοδηγεί πίσω τους συμπαίκτες του, να έχει καλές αντιδράσεις και αντανακλαστικά. Αυτά βοηθάνε πολύ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι σε ένα μόνο παιχνίδι με αντίπαλο τα Χανιά εκπροσωπείται την Ευσπηρίας σε μια τελική διοργάνωση με μια ενδεχόμενη πρόκληση είναι κάτι που σε γεμίζει με συναισθήματα χαράς, με επιπρόσθετο βάρος. Πώς το αντιμετωπίζεις και το διαχειρίζεσαι? Η αλήθεια είναι ότι είμαι ανυπομονώ να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αν φυσικά ο προπονητής επιλέξει να με χρησιμοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, κάνω εικόνα να σφυρίζει το τέλος του παιχνιδιού ο διαιτητής και να τρέχουμε όλοι να πανηγυρίζουμε την πρόκληση στο Final Four. Αν το παιχνίδι φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί δεν υπάρχει μία ώρα παράταση, και σου ζητήσει ο προπονητής να σουτάρεις ένα πέναλτι, θα το κάνεις? Φυσικά θα το κάνω. Θέλω να ζητήσει να το κάνω. Θα έχω την ψυχολογία να το κάνω σε μια κρίσιμη κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, ποδόσφαιρο είναι, θα πει, δεν θα πει, θα προσπαθήσω. Ποια είναι η πρώτη λέξη, η πρώτη σκέψη, το πρώτο συνέστημα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σου λέω τη λέξη Χανιά? Χανιά, εντάξει. Με τι το έχεις συνδυάσει? Ξέρουμε ότι είναι μια καλή ομάδα, ξέρουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Παρ' όλα αυτά, δεν φοβόμαστε τίποτα και θα κάνουμε το καλύτερο και ό,τι μπορούμε για να περάσουμε. Ποια είναι η αντιμετώπιση από το ευρύτερο περιβάλλον, οικογενειακό, σχολικό, αναφορικά με το ότι αγωνίζεσαι σε μια ομάδα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, αλλά είσαι και στη μεικτή της K16 της Ευσπηρίας? Οι γονείς μου κυρίως με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Με βοηθάνε καθημερινά να έχω καλή ψυχολογία γενικότερα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω μια πολύ καλή αντιμετώπιση από αυτούς. Το σχολικό περιβάλλον είναι κάτι που μπορείς να το υποστηρίξεις ταυτόχρονα σε αυτό το επίπεδο? Φυσικά, αρκεί να υπάρχει θέληση, να υπάρχει συγκέντρωση και με την κατάλληλη πιστεύω συγκέντρωση μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Θεωρείς ότι το να πετύχει κάποιο νέο παιδί σαν εσένα τα επόμενα χρόνια επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο είναι θέμα αξιοκρατίας, θέμα τύχης, θέμα προπόνησης, θέμα ταλέντου? Τι ακριβώς είναι? Πιστεύω ότι η προπόνηση είναι πάνω και από τη τύχη και από το ταλέντο. Όμως χωρίς τύχη και χωρίς ταλέντο δεν γίνεται να προχωρήσεις. Θα χρειαστεί σίγουρα και τύχη και ταλέντο. Παρ' όλα αυτά όμως η προπόνηση είναι το βασικό. Με το συνδυασμό τους γίνεται να τα καταφέρουμε.
Ιωάννη, γιατί επέλεξες να γίνεις τερματοφύλακας και όχι κάποιος ποδοσφαιριστής εντός του αγωνιστικού χώρου σε κάποια άλλη θέση? Από τα πρώτα μου χρόνια θυμάμαι να παίζω μπάλα 11 χρόνια. Από την πρώτη μέρα ήθελα πάντα να παίξω τερματοφύλακας, άσχετα που το περιβάλλον μου έλεγε να μην το κάνω. Όμως επέμεινα και είμαι εδώ τώρα και δουλεύω καθημερινά για να βελτιωθώ όσο περισσότερο γίνεται.